Μπορεί οι δανειστές μας να έχουν σχέδια για να μπορέσουν να αφαιμάξουν ξανά την ελληνική κοινωνία και να επιβάλλουν νέα δημοσιονομικά μέτρα. Από την άλλη, η κυβέρνηση να λέει ότι δεν προτίθεται να λάβει νέα μέτρα. Η κοινωνία όμως απαντά σε αυτά τα αιτήματα ότι τα όρια της έχουν εξαντληθεί και πλέον ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Το γεγονός αυτό φαίνεται να το υποστηρίζουν με πολλά επιχειρήματα που δείχνουν ότι η καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών έχει δυσχεράνει σε ύψιστο βαθμό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε στα στοιχειώδη και χρειώδη. Η κοινωνία δεν αντέχει, έχει φτάσει στο αμήν που λένε, αλλά αυτοί άλλα σκέφτονται και δεν ξέρω ο κόσμος τι μπορεί να γίνει. Γιατί όλο λένε όχι, όχι και όλο παίρνουν χρήματα. Τώρα λένε για τις καταθέσεις τράπεζα, το 10%, όχι λένε, αλλά πιστεύω ότι θα γίνει. Δεν έχουμε πρωθυπουργό εμείς, ούτε κράτος. Έχουμε την Τρόικα. Ό,τι διατάξει εκείνη, καθόμαστε προσοχή. Για το πετρέλαιο δεν τι έγινε. Τι να σου πω από εκεί πέρα. Ό,τι γίνεται, ολόκληρος πρωθυπουργός και υπουργός ρωτάει αν θέλει η Τρόικα. Τι είναι αυτό το κράτος, κράτος είναι. Δυστυχώς δηλαδή καταντήσαμε εκεί. Και ντρέπομαι γιατί και τα γερατιά είναι σε άσχημη κατάσταση και για τους νέους περισσότερο που κατάντησαν να λένε οι γονείς τουλάχιστον έχει δουλειά. Όταν ρωτά κάποιον τα παιδιά του, λέει: Δόξα τω Θεώ, ο γιος μου δουλεύει. Φανταστείτε τι κράτος έχουμε. Εκεί φτάσαμε, δυστυχώς. Όλα αυτά σας προδιαθέτουν για άλλη μια φορά ότι πάλι για νέα μέτρα ετοιμάζονται. Δηλαδή, όλα αυτά με τα δημοσιεύματα θα πάρουν, δεν θα πάρουν μέτρα. Θέλουν μέτρα, δεν θέλει η ελληνική κυβέρνηση. Εδώ λέει ο Υπουργός Οικονομικών ότι έχουν πλεονάσμα. Οι άλλοι λένε ότι χρωστάμε 6 δις. Ποιο να πιστέψει τώρα να πούμε. Ποιο να πιστέψει, πέστε μου εσείς να πούμε. Με τη λογική την κοινή. Όταν η Ευρώπη λέει ότι χρωστάμε χρήματα και βγαίνει ο Υπουργός και λέει ότι έχουμε πλεόνασμα. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλα μέτρα και το καλύτερο είναι να φύγει η Τρόικα. Αν μπορεί να φύγει, ότι το καλύτερο θα είναι. Πιστεύετε ότι αυτό θα γίνει εύκολα? Δύσκολο, αλλά όλα είναι πιθανά. Άμα θέλουν μπορούν να τη διώξουν. Δεν νομίζω. Έχουμε πια φτάσει στο αμήν που λέμε και στην απλή γλώσσα. Ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί πολύ, έχει στριμωχτεί πολύ. Τα όρια τα ξεπεράσαμε ήδη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν νομίζω ότι θα αντέξουμε άλλα μέτρα, όχι. Αυτοί έξω από τον εαυτό τους δεν σκέφτονται κανέναν. Και δεν βλέπουν έξω δεξιά-αριστερά από τον κόσμο πώς υποφέρει και τι κάνει. Ας ρωτήσουν εμάς τους προέδρους, ας πούμε, τι κάνουμε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ έρχονται και μας δώσει μας 10 ευρώ ή 2 ευρώ, 3 ευρώ να πάρουμε ψωμί για να φάμε. Ούτε τις αυτοκτονίες βλέπουν, ούτε τίποτα βλέπουν. Δεν βαριέσαι. Ας ζήσουν καλά αυτοί, εμείς δεν πειράζει να μην, θα ζήσουμε πάλι. Να είναι καλά, αφού δεν μας σκέφτονται, θα γίνουν και εκλογές.